Παρουσίαση χθες του βιβλίου της Τένιας Μακρή, Τα σημάδια μένουν. Το 11ο βιβλίο με τη σειρά, το 11ο παιδί μου. Και ξέρετε, τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα βιβλία μου, όλα μιλούσαν για την αγάπη. Είχαν σαν πρώτο συστατικό την αγάπη. Είναι το δεύτερο βιβλίο, το οποίο δεν έχει στον τίτλο του την αγάπη. Και αυτό γιατί? Γιατί τα σημάδια δείχνουν το πώς μπορείς να καταστρέψεις την αγάπη. Ένα σημάδι που σας έχει μείνει εσάς ήταν ο θάνατος του άντρα μου. Μου κόστησε πάρα πολύ, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, 23 χρόνια. Και αναπολώντας τη ζωή μαζί του, αφενός με νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έζησα 27 χρόνια μαζί του, αλλά και από την άλλη πλευρά το ότι αυτή η ανάμνηση με συντροφεύει και νιώθω γεμάτη ακόμα και όταν εκείνος δεν υπάρχει. Σκεφτήκατε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας κάποια στιγμή? Όχι. Όχι. Γιατί ήμουν τόσο πολύ γεμάτη και από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ερωτευτεί πάρα πολλές φορές, αλλά αγαπάει μία. Φέτος σας βλέπουμε και στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Πώς είναι αυτή η συνεργασία? Είναι περίφημη. Η Ελένη Μενεγάκη σας ζητάει τη συμβουλή σας? Βεβαίως, με την Ελένη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ανοιχτή κουβέντα και κάθε φορά θίγουμε και θέματα τέτοια τα οποία άπτονται και της δικής μου ζωής αλλά και της δικής της. Τι πιστεύετε ότι διαλέξατε την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη? Με διάλεξε εκείνη, δεν τη διάλεξα εγώ. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή που με διάλεξε.